Πάμε στο άλλο το σοβαρό θέμα του αστυνομικού δελτίου. Ε, είναι φρικιαστικό, ε, είναι αποτρόπαιο, δεν είναι άνθρωπος, κρατιόμαστε από το πρωί, δεν ξέρουμε τι να πούμε. Το μόνο που θα πούμε και θα μας δώσει ο Γιώργος λεπτομέρειες είναι ότι δεν είναι ποινές αυτές. Για Γι αυτόν τον άνθρωπο και για τι ενέργειε που οποίε έκανε. έκανε και τι χαρακτηριστικά λοιπόν, χαρακτηρίζει Αναφερόμαστε βεβαίω σε αυτόν τον 53χρονο που δεν μπορούμε να πούμε και ονόματα. Έτσι. Δεσμευόμαστε το από Ο το... οποίο όχι μόνο βίαζε Α... μια κοπέλα, αλλά την Δεσμευόμαστε δεξέδευα. από την ομοθεσία, Σωστά. δεν μπορούμε να πούμε ονόματα. Ε, αλλά υποθέτω θα τα βγάλει στη φορά η εισαγγελία. Περιμένουμε την εισαγγελία. Αν ε, ακριβώς ακριβώ το επόμενο διάστημα, να δοθούν ε, τα ε, στοιχεία του συγκεκριμένου. Ε, ε, που πρέπει ε, να πούμε, Γιώργο, συγγνώμη, ότι κυκλοφορούν σε όλο το διαδίκτυο, αλλά εμεί τι τηλεοράσει δεν μπορούμε να τα πούμε. Παντού ακριβώς. κυκλοφορούν, παντού στα social ε, media. Είναι... Ποιο είναι ο ένα, ποιο είναι ο άλλο, το γενολογικό του δέντρο, αλλά εμεί δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Έλα. Είναι αυτή η νομοθεσία. Να πούμε ότι τα επόμενα λεπτά αναμένεται ο 53χρονο να περάσει το κατόφλι των δικαστηρίων για να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή. Συνεχίζει μέχρι και αυτή τη στιγμή να τα αρνείται όλα. Ενώ ταυτόχρονα τρέχει και μία έρευνα από την Υποδιεύθυνση Προστασία Ανηλίκων για να διαπιστωθεί το μέγεθο τη φρίκη. Γιατί δυστυχώ αυτό είναι πλέον το οποίο ερευνούν οι αρχέ. Το τι ακριβώ έχει ζήσει, τι έχει βιώσει έχει ένα Γιώργο, κορίτσι μόλι 12 ετών. Δεν είναι, δεν ετών. είναι το έγκλημα το οποίο έγινε, αλλά στην έκταση που έχει γίνει και στη διάρκεια που έχει γίνει, Γιώργο. Έλα. Ακριβώ, μιλάμε τουλάχιστον για τέσσερι μήνε, όπου ζούσε εφιάλτη στα χέρια του 53χρονου το κορίτσι, το μόλι 12 ετών κορίτσι. Mm. Ε, και βιάζοντα την το συγκεκριμένο άτομο, όπω περιέγραψε του αστυνομικού, ενώ επίση την εξανάγκαζε να βιντεοσκοπεί η ίδια, να τραβάει φωτογραφίε και βίντεο γυμνή για να τα ανεβάζει στο διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρούσε στη συνέχεια μέσα από προφίλ να εντοπίζει εντό εισαγωγικών πελάτε και να εκδίδει ε, το κορίτσι. Να πούμε λοιπόν ότι από τι έρευνε των αρχών έχουν διαπιστωθεί 213 τηλεφωνικέ επικοινωνίε ε, ατόμων ε, που θέλησαν να, να συνευρεθούν με το κορίτσι. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν και εμεί γιατί τι φρίκι μιλάμε και με τι φωτογραφίε Και πρέπει, υπόθεσεις. Γιώργο, συγγνώμη, συγγνώμη που σου διακόπτω το ρεπορτάζ. Πρέπει κατά την ταπεινή μου άποψη να διαπο... όχι να να μάθουμε και ποιοι να είναι αυτοί. Να βρεθούν και αυτοί, Ναι. Και αυτοί 213, ένα προ ένα, με τι φωτογραφίε του. Είναι και, είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει ε, να υπάρξουν απαντήσει και να διευκρινιστούν κάποια πράγματα και από τι ε, αρχέ. Αντιλαμβανόμαστε όμω από το μέγεθο αυτού του αριθμού ε, τον το, 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 το εφιάλτη που ζούσε, θα λέγαμε, το κορίτσι το συγκεκριμένο. Να, απλά να αναφέρουμε ότι ο 53χρονο κατάφερε να προσεγγίσει την ανήλικη ε, μέσω τη μητέρα τη, η οποία εργαζόταν ω καθαρίστρια στην επιχείρηση που διατηρούσε στα Σεπόλια. Το ίδιο το κορίτσι επίση φαίνεται να βοηθούσε ε, του καλοκαιρινού μήνε που δεν είχε σχολείο ε, τον συγκεκριμένο άντρα στο μαγαζί. Έτσι την προσέγγισε, την απείλησε σύμφωνα με τα όσα έχει πει και η ίδια στι αρχέ. καταφέρει να πει στου αστυνομικού, ακόμα και με όπλο για να μην ε, μιλήσει. Ε, όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία συνθέτουν πραγματικά έναν γολγοθάνο, έναν εφιάλτη και μία φρίκη ε, που φαίνεται ότι βίωνε το κορίτσι χωρί να το έχει αντιληφθεί η οικογένειά τη για περίπου τέσσερι μήνε. Μάλιστα Γιώργο, ευχαριστώ. καλά. Πολύ, Γιώργο, ευχαριστούμε καλά. πάρα Στο πολύ. Στο ίδιο θέμα παραμένουμε εδώ με το Θεοδόση πάνω κατά τον Άγγελο Βουράκη. Να ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ και Θεοδόση. Επειδή έχουμε δει διάφορα και γίνονται διάφορα πολλές φορές, ε, γενικά δεν ξέρω και ίδια που φτάνει ο ανθρώπινος νους, ε, είναι δεμένη η υπόθεση. Βεβαίως και είναι δεμένη η υπόθεση. Οι, αστυ, οι αστυνομικοί, οι άνδρες και οι γυναίκες της υποδιεύθυνσης προστασίας ανηλίκων της ασφάλειας Αττικής έχουν κάνει παρακολουθήσεις, έχουν δέσει την υπόθεση 100%. Παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κύριος, το κύριο σε εισαγωγικά παρακαλώ πολύ, Παρά το, 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 το τι λέει ο, ο δράστη, mm -hmm. ότι τα μόνο του λέει το παιδί. Το παιδί ήθελε. Τα βίντεο. Και θέλουνε να, ναι, θέλουν να με καταστρέψουν. Το 12χρονο. Βεβαίω. Έστελνε ένα 12χρονο σε ένα ναι, 53χρονο θέλει... τα βίντεο. Θέλει να με καταστρέψει. Μισό λεπτό. Έστελνε ένα 12χρονο σε ένα 53χρονο τα βίντεο. Και ο 53χρονο δεν ενημερώσει τη μαμά του. Όχι, πέρα. θεώρησε καλό ο 53χρονο, σύμφωνα με την κατάθεση τη 12 12χρονων κορίτσι, εσυ 12χρονων. Δηλαδή. αρχέ Δε... Απριλίου mm. να το απειλήσει το παιδί με όπλο μέσα στο κατάστημα, να το οδηγήσει στην πίσω πλευρά του καταστήματο, όπου είχε ένα δωμάτιο. Και εκεί ξεκίνησε να κάνει ό,τι ήταν να κάνει από εκεί. Και έπειτα το παιδί αρχίζει και το διαφημίζει, κυριολεκτικά το διαφημίζει. Ακόμα και σε αγγελίε. Ερωτικές, παρουσιάζοντας την ως 16χρονη. Mm -hmm. Μάλιστα λέει το παιδί κάποια στιγμή στην κατάθεσή του ότι εμφανίζονταν διάφοροι και όταν με βλέπανε λέγανε «Μα είσαι μικρή, σήκω και φεύγα από εδώ». Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι που πηγαίνανε εκεί και δεν είναι πολύ σωστά. Η ίδια αυτή η γελή. Στην 16χρονη λένε ναι. Λέγανε ναι. Ειλικρινά, ειλικρινά έχω τρελαθεί με το εγώ, θέμα. Κρατιέμαι πάρα πολύ. Γιατί είμαστε γονείς παιδιά. Και δεν γίνεται. Δεν γίνεται ρε παιδί μου. Όχι. 12 χρονών κορίτσι. Τι να Ή 16 χρονών κορίτσι. Κι εγώ 30 χρόνια σε αυτό το ρεπορτάζ. Αν έχουν δει και αν έχουν ακούσει τα αυτιά μου και τα μάτια μου. Αλλά εδώ... Έχει ξεπεράσει κάθε, κάθε, κάθε νοσηρή φαντασία όλο αυτό. Το παιδί αποκαλύπτει, αποκαλύπτεται όλη η υπόθεση τον Αύγουστο, στη yeah. Λευκάδα. Το παιδί έχει πάει διακοπέ με τη μητέρα και τα άλλα επτά αδέλφια του, όπου φτωχό και η μοίρα του δηλαδή. Συγγενικό πρόσωπο το οποίο διαμένει μόνιμα στη Λευκάδα έβλεπε το παιδί, όλα τα υπόλοιπα παιδιά να κάνουν μπάνιο, να παίζουν μεταξύ του να έχουν δημιουργήσει παρέες, το παιδί yeah. αυτό ή το μόνο του. Καθόταν μόνο του πάντα σε μια αγωνία απομονωμένο με το κινητό στο χέρι. Καθόταν ναι. με το κινητό. Αυτό τον παραξένεψε τον άνθρωπο και κάποια στιγμή πήγε και πήρε το κινητό κρυφά. Εκεί τα έχασε. Ενημέρωσε αμέσω την, ε, την μητέρα. Η οποία δεν γνώριζε τίποτα. Πλήρη άγνοια. Η οποία λέει ότι δεν γνώριζε τίποτε. Βέβαια, θα κληθεί να καταθέσει και η μητέρα, βάζε, γιατί ναι, είναι μεγάλο βάζε. το, το, το διάστημα. Πρέπει να σας πω, και mm. θα κληθεί πολύ λογικό και από τον ανακριτή και από τον εισαγγελέα για να δώσει μια κατάθεση. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, για να πάρει και τον λόγο ο Άγγελος Βουράκης. να σας αποκαλύψω το εξή. Δεν είναι μόνο ένα το ψεύτικο προφίλ που είχε και από εκεί διαφήμιζε το παιδί, mm. σε εισαγωγικά η λέξη, υπάρχουν άλλα δύο προφίλ τα οποία έχουν κοινά χαρακτηριστικά με το πρώτο fake mm -hmm. και μάλιστα στο δωμάτιο επικοινωνία, στο inbox, βλέπουν συζητήσεις για ανήλικα. Για ανήλικα παιδιά, παρακαλώ πολύ. Αυτό τι σημαίνει. Μην μείνουμε στους 213. Δυστυχώς φοβούμε ότι οι άνθρωποι... Είναι που πολύ περισσότερο εκδήλωσαν περισσότερο. ενδιαφέρον για να είμαι ευγενή. Είναι πολύ περισσότεροι περισσότερο. και επιτέλου να μάθουμε τα όνοματά του καλά. Ναι. Άγγελε, ε, πρώτον, τι ποινέ προβλέπονται. Ακριβώ αυτό διότι, θα σου ε, ε, Κάποια στιγμή πρέπει αυτό το πράγμα να ξέρει ότι όποιο το σκέφτεται να το κάνει θα πεθάνει στη φυλακή. Θέλω να Όχι θανατική ότι... ποινή, γιατί δεν, δεν ζούμε σε... Αυτοί, σε πολιτισμένη χώρα. Αλλά να ξέρει ότι θα, θα σα πει στη φυλακή. Εντάξει, δυστυχώ στη φυλακή. Ελπίζουμε ότι θα σα δεν ξέρουμε αν θα πεθάνει βέβαια στη φυλακή. Ε, θέλω να σου πω ότι αυτό ο άνθρωπο που απολογείται σήμερα στη μία φέρεται σύμφωνα με τι πληροφορίε να, να δυνατεί να βρει συνήγορο να τον εκπροσωπήσει. Να το κρατήσουμε αυτό, γιατί είναι ίσω λίγο έτσι, σημασία, ένα θετικό αυτούμε. μήνυμα και λίγο για την κοινωνία μα και για τον κύκλο των συναδέλφων μου. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να σου πω ότι αυτό ο άνθρωπο με Μπορείτε για 7 αδικήματα. Το ένα εξ αυτών είναι ο βιασμό ανηλίκου. Ευτυχώ το συγκεκριμένο αδίκημα επιφέρει ποινή μέχρι και ισοβίου καθίρξεω. Δηλαδή, τουλάχιστον θα ακούσει την ανώτατη ποινή, η οποία προβλέπεται στο ποινικό μα σύστημα. Αυτό που θέλω όμω να σα πω και δυστυχώ θα σα εισφέρω την εμπειρία μου και είναι πάρα πολύ τραγικό, υπάρχουν παιδιά πολλέ υποθέσει παρόμοιε. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία βιώνουν παρόμοια πράγματα και θέλω να σας πω ότι η ευκολία του διαδικτύου και αυτού εδώ του πράγματος, το οποίο έχουμε στο χέρι μας, mm -hmm. βοηθάει ένα σκοτεινό κύκλο νοσηρών ανθρώπων να εκδηλώνουν αυτή την αρρώστια τους. Γιατί παλιά όταν δεν υπήρχε αυτό, δεν ήταν εύκολο να εκδηλώσει αυτή την αρρώστια σου τόσο πολύ. Τώρα είναι πολύ εύκολο δυστυχώς Τώρα είναι να αυτή Εγώ, το, εγώ, το εγώ, εγώ δί... δεν το δέχομαι το θέμα της αρρώστιας. Θέλω να είμαι καθαρός, ναι, γιατί αποτελεί είναι. και πολλές φορές το άλωθι. Πρόκειται για ποινικό, ποινικό, θέμα. Δεύτερον, Δεύτερο, θέλω, ε, θέλω να, μου πεις εσύ με την εμπειρία σου και τη γνώση σου, εάν αυτή... Δεν ξέρω τι να πω. Εάν αυτός που πάει με μια 12χρονη, ε, που εκδηλώνει ενδιαφέρον για την 12χρονη, πρέπει ή όχι να μάθουμε το όνομα, το τηλέφωνό του και τη διεύθυνσή του. Εγώ αναμένω από Γιατί την πρέπει εισαγγελία. να σωθούν και τα υπόλοιπα παιδάκια. Και αν κατηγορείτε μου, για κάτι. Αναμένουμε από την εισαγγελία σίγουρα για αρχή να μα δώσει τα στοιχεία αυτού του ανθρώπου με διάταξη. Καθώ για να έχει κάνει αυτό, πολύ πιθανό να έχει κάνει κι άλλα. Και καλό mm -hmm. είναι να κληθούν να τον αναγνωρισμένο, να τον έχουν δει κάποιοι γονεί, να περιφέρεται σε κάποιο στάδιο, σε κάποιο κήπεδο που κάνουν προπονήσει παιδιά. Mm -hmm. Δεν είναι περίεργο. Γι' αυτό Υπάρχει δίνουμε τα στοιχεία στη δημοσιότητα. Τέτοια, σχετική, δεν δίνουμε παιδιά τα στοιχεία στη δημοσιότητα για να τον τιμωρήσουμε. Τα δίνουμε τα στοιχεία στη δημοσιότητα για να προφυλαχθούν άλλα έτσι, παιδιά. Έτσι, Ακριβώ. Δεν δι... πρέπει τα άλλα παιδιά να προφυλαχθούν εκτό από αυτό το τέρα και από του υπόλοιπου που συνεργάζονταν με αυτόν τον τύπο. Δεν εκδήλωσε ένα διαφορά. Η αστυνομία το ξέρει καλά και αυτό έχει αρχίσει ήδη να ταυτοποιεί κάποιου από αυτού οι οποίοι έχουν έρθει σε επαφή. Το Τουλάχιστον 10 άτομα. Εγώ περιμένω να δω φωτογραφίε. Και αυτό, και αυτό Γιατί έχουμε, έχουν βγει κατά καιρού φωτογραφίε για διάφορα πράγματα που δεν θα έπρεπε να έχουν Ακριβώς. βγει. Και, και έπρεπε να προστατευτούν και... οι άνθρωποι, και εδώ οι πρέπει κοπέλες... να προστατευτεί το κοινωνικό και σύνολο. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι. Ναι, αλήθεια. Έτσι. Τέλο πάντων, συγγνώμη που και φωνάζω, και είμαι πραγματικά τρελαμένο με το και θέμα. Και να δούμε και τι ποινέ. Και να δούμε και τι ποινέ. Είπε ο Άγγελο ότι η πρώτη τυχώς. κατηγορία, η σοβαρότερη κατηγορία, με τι, τι, ποινή αντιμετωπίζει, αλλά να δούμε και τι ποινέ για τα επτά συνολικά. Mm -hmm. ε, τα υπόλοιπα ε, είναι ποινέ καθήριξη. Εντάξει, είναι. Επίση, ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Το, 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 το ξαναλέω. Κάποιο ο οποίο εκδηλώνει ενδιαφέρον. Υπάρχει κατηγορία. Υπάρχει από τη στιγμή που είναι Νομίζω θα το επιβεβαιώσω και εγώ. Αλλά πρέπει να έχει προχωρήσει και κατηγορία να μην υπάρχει. Αφού θα την, θα την έχουν δε στην υπόθεση στην 100%. πρέπει να σκαλίσουν και, και, το, και το προφίλ και το παρελθόν αυτού που εκδηλώνει ενδιαφέρον. Είναι, 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 ενδιαφέρον. ενδιαφέρον Γιατί για να εκδηλώνει ενδιαφέρον... Κάτι τρέχει. Νομίζω πολύ σωστά τα λέω και σε αυτό το στάδιο είναι πια οι έρευνε. Το τμήμα προστασία ανηλίκων κινείται νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια. Μακάρι να το δούμε, δηλαδή πραγματικά να του κρεμάσουν δημιουργία. τα μανταλάκια. Και επιτέλου ε, κυκλοφορούν όλα. Στο... Πρέπει να αλλάξει και αυτό ο νόμο. <laughs> κυκλοφορούν τα πάντα στο διαδίκτυο. Απαγορεύεται να το παίξουμε εμεί τηλεοράσει. Θα μα δοθεί νομίζω σύντομα η άδεια. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ Και συγγνώμη για τον τόνο, αλλά είμαι έξαλλο πραγματικά.